Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έξω από το γήπεδο του Άρη, για να τιμήσουμε τον Αλέκο Σιώτη, ένα πραγματικό θρύλο του Συλλόγου, έναν αγωνιστή της αμυκής εθνικής αντίστασης. Διότι θέλουμε οι νέες γενιές να θυμούνται τους αγωνιστές αθλητές που έδωσαν κάποιοι από αυτούς, ακόμα και τη ζωή τους, για τα μεγάλα και ψηλά ιδανικά. Αποτελούν πρότυπα, σύμβολα για τις ομάδες τους, αλλά και για τους φιλάθλους, για τον αγώνα τους και μέσα στα γήπεδα με την μπάλα, αλλά και μέσα στο μεγάλο γήπεδο της ζωής, παλεύοντας για το δίκαιο του λαού και την προκοπή αυτού του τόπου. Αλλά πριν προχωρήσω στη ζωή και δράση του Αλέκου Σιώτη, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την περίοδο και τις συνθήκες που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Οι κομματικές οργανώσεις Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν ένα σημαντικό κύκλο εκδηλώσεων με αφορμή τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης από την γερμανική κατοχή. Για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία, ειδικά για τη νέα γενιά, να έρθει σε επαφή με την ιστορία που έχει γράψει ο λαός μας, με στιγμές ηρωισμού που μας εμπνέουν μέχρι σήμερα. Δεύτερον, είναι μια απάντηση προς όσους επιδιώκουν να αλλάξουν την ιστορία, για αυτούς που υπερασπίζονται το σύστημα και τους είναι αναγκαίο να διαγράψουν ή να παραποιήσουν την ιστορική αλήθεια. Τους βολεύει να μην γιορτάζεται η επέτειος απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τους κατακτητές στις 30 Οκτώβρη, γιατί θα έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος την απελευθέρωσε. Το ψέμα ότι οι Γερμανοί αποχώρησαν μόνοι τους έχει κοντά ποδάρια, αφού ήδη από την άνοιξη του 1944 σταδιακά στρατεύματα του Ελλάς πλησίαζαν και άρχισαν να περικυκλώνουν τη Θεσσαλονίκη. Ήδη επίσης από το Σεπτέμβριο του 1944 περιοχές σταδιακά απελευθερώνονταν ακόμα και μέσα στη Θεσσαλονίκη, όπως η Άνω Πόλη. Γνωρίζουν επίσης ότι όσο κι αν προσπαθούν να υποτιμήσουν τη δράση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αφού τα στοιχεία είναι συντριπτικά για το ποιος οργάνωσε την αντίσταση στη χώρα μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οργάνωσε την αντίσταση του ελληνικού λαού από την πρώτη κιόλας μέρα ναζιστικής κατοχής, όταν ο βασιλιάς, η αστή πολιτική, αλλά και οι ντόπιες αρχές είτε έτρεχαν να κρυφτούν, είτε έτρεχαν να γίνουν συνεργάτες των Ναζί. Όμως, η αναθεώρηση της ιστορίας είναι απαραίτητη, αν θες να περάσει η θεωρία της εξίσωσης ναζισμού-κομμουνισμού, που είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλων των εγχώριων αστικών κομμάτων. Γι' αυτό και εμείς δεν υποχωρούμε από την υπεράσπιση και αποκάλυψη της ιστορικής αλήθειας. Δεν κάνουμε πίσω από το να ακούγεται δυνατά κάθε χρόνο στους δρόμους της πόλης ότι το χώμα που πατάμε λευθερώθηκε με αγώνα, με αίμα, με θυσίες από το ΕΑΜ, την ΕΠΟΝ, τον ΕΛΑΣ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα που ήταν αιμοδότης και καθοδηγητής της εποποιίας της αντίστασης του ελληνικού λαού μας. Συμμετέχουν σε όλα αυτά ήταν και ο Αλέκος Σιώτης που τιμούμε σήμερα. Οι εκδηλώσεις μας δίνουν επίσης μια οφειλόμενη απάντηση μέσα στη δίνη του υπεραλιστικού πολέμου προς όσους θέλουν να μπλέξουν ακόμη πιο βαθιά το λαό μας σε πολύ υποκίνδυνα πολεμικά σχέδια. Ήδη η χώρα μας, με ευθύνη τόσο της σημερινής όσο και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, με πλήρη συμφωνία όλων των αστικών κομμάτων, είναι μπλεγμένη στο λαιμό σε όλες τις τοπικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση έχει παραχωρήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης για να στέλνονται σχεδόν καθημερινά στρατιωτικός εξοπλισμός, πολεμοφόδια και προσωπικό στην Ουκρανία. Η Σούδα, που με τη νέα Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία αποκτά ακόμη πιο αναβαθμισμένο χαρακτήρα, για τη στήριξη της γενοκτονίας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, πρώτα στη Γάζα και τώρα στο Λίβανο. Όλα αυτά με κίνδυνο να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ανάφλεξη στην περιοχή, αφού πίσω από τις πολεμικές συγκρούσεις δεν κρύβονται απλά οι προσωπικές επιδιώξεις του ενός ή του άλλου ηγέτη. Εξελίσσεται μια αντιπαράθεση πολύ πιο βαθιά, που αφορά στο ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπερασπιστικό σύστημα, ανάμεσα σε δύο αντιπαρατεθέμενα στρατόπεδα, με ΗΠΑ και Κίνα να πρωτοπορούν. Είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ή η επιλογή να είναι η Ελλάδα στρατηγική σύμμαχος του Ισραήλ μας προστατεύει. Η ίδια ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αποδεικνύει ότι οι αντιθέσεις ανάμεσα στους καπιταλιστές είναι τόσο απόλυτες που φτάνει μια στιγμή που λύνονται πλέον μόνο με τα όπλα. Γι' αυτό το λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει καθαρά: καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση, στις συμφωνίες της, στις συμμαχίες της. Ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Σε μία περίπτωση αξίζει ο ελληνικός λαός να μην λυπηθεί να δώσει το αίμα του, όταν απειλούνται τα ελληνικά σύνορα, όταν θέλει να υπερασπιστεί το δικαίωμά του να πάρει στα χέρια του τον πλούτο που υπάρχει στη χώρα, τον πλούτο που παράγεται με το δικό του ιδρώτα και μυαλό. Αυτό το δικαίωμα υπερασπίστηκαν με το αίμα τους χιλιάδες στη χώρα μας, αυτό υπερασπιζόμαστε και εμείς σήμερα. Φίλες και φίλοι, ο Αλέκος Σιώτης γεννήθηκε στις 8 Οκτώβριου του 1917 στη Σμύρνη και το 1922, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ήρθε οικογενειακός στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στην Κάτω Τούμπα. Οι πρόσφυγες, όπως ήταν και ο Σιώτης, που ερχόμενοι πλέον κατά χιλιάδες στη δεκαετία του 20,
δημιούργησαν μια νέα κατάσταση και δυναμική στην πόλη μας. Βίωσε στο πετσί του τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που βίωσαν χιλιάδες πρόσφυγες τότε. Τον πρώτο χρόνο διαμονή στη Θεσσαλονίκη πεθαίνει από την πείνα και τις κακουχίες το ένα από τα πέντε αδέρφια του, το μικρότερο σε ηλικία ενός έτους. Και το 1925 πεθαίνει και ο πατέρας του. Το 1934 αρχίζει η εμπλοκή του με το ποδόσφαιρο, το οποίο όχι τυχαία έχει χαρακτηριστεί ως το μπαλέτο της εργατικής τάξης. Άθλημα χωρίς περίπλοκους κανόνες και κυρίως επειδή μπορεί να παιχτεί σε οποιαδήποτε αλάνα, ακόμη και με ένα κονσερβοκούτι αντί για μπάλα, αποτελεί το κατεξοχήν παιχνίδι της στοχολογιάς. Παιχνίδι που συνδυάζει τη συλλογικότητα με την ατομική πρωτοβουλία, που αναδεικνύει το ατομικό ταλέντο και την επιπράβευσή του μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Όπως έχει δηλώσει παλαιότερα και ο διάσημος προπονητής Άλεξ Φέργκισον, είμαι περήφανος για την εργατική μου καταγωγή. Όντας μέλος της εργατικής τάξης, έμαθα την αξία της συντροφικότητας, της συνύπαρξης, της συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Αυτή η αξία είναι καθοριστική σημασία για το ποδόσφαιρο, μιας και 11 άντρες παλεύουν για την νίκη και φτάνουν σε αυτή μόνο όταν συνεργάζονται καλά μεταξύ τους, όταν γίνονται μια γροθιά. 11 άλλοι άντρες, πιο δυνατοί, πιο τεχνίτες από αυτούς, μπορεί να μην τα καταφέρουν τόσο καλά, επειδή δεν είναι αδελφομένοι μεταξύ τους. Έτσι και ο Αλέκος Σιώτης, παίζοντας ποδόσφαιρο με τους φίλους του σε μια αλάνα στην Κάτω Τούμπα, τον βλέπει κάποιος από τον Άρη, τον καλεί να παίξει στην ομάδα και έτσι ξεκινάει η ποδοσφαιρική του καριέρα. Την επόμενη χρονιά, το 1935, σε ηλικία 18 ετών, γίνεται βασικός στη μεγάλη ομάδα του Άρη εκείνης της εποχής. Αγωνιζόταν ως κεντρικός μέσος και με τα πλούσια προσόντα του, τη μαχητικότητα, την τεχνική και το πάθος που τον διέκρινε, οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αλέκος Σιώτης, εκτός από ποδοσφαιριστής, ήταν και κολυμβητής. Οι σύλλογοι δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό τμήμα που κερδίζουν την προσοχή μας, αλλά είναι οι χιλιάδες ερασιτέχνες αθλητές. Στον Άρη, για παράδειγμα, υπάρχουν 2.700 αθλητές, είναι δεύτερος αριθμός στην Ελλάδα, όπου αυτοί όπως και χιλιάδες άλλοι σε όλη τη χώρα προσπαθούν να τα καταφέρουν κόντρα σε αντίξωες συνθήκες, προπονούμενοι σε λιγοστές και παλιές αθλητικές υποδομές της πόλης μας, κόντρα στις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που οδηγούν στη συρρήκνωση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, κυρίως μέσα από τη συστηματική μείωση των αθλητικών επιχορηγήσεων εδώ και χρόνια, με απότερο στόχο να ανοίξει ο δρόμος για την παράδοσή τους στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρης, του οποίου τα χρώματα φόρεσε για χρόνια ο Σιώτης, φέτος έκλεισε 110 χρόνια ύπαρξής του. Σύλλογος με μεγάλη προσφορά στον αθλητισμό της χώρας, με εκατοντάδες τίτλους σε όλα τα αθλήματα. Ο Άρης είναι ο σύλλογος, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδας τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο πόλο. Επίσης είναι ο πρώτος σύλλογος εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας στο αντρικό βόλεϊ. Στο μπάσκετ είναι μία από τις δύο ομάδες που συμμετέχουν ανελιπώς σε όλα τα πρωταθλήματα. Είναι τρίτος σε αριθμό τίτλων, μεταξύ των οποίων και τρία ευρωπαϊκά κύπελα. Αποτελεί τον πρώτο σύλλογο της πόλης με γυναικεία τμήματα ήδη από τη δεκαετία του 1920. Και ως εκπρόσωπος της πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης, ο Άρης είχε στις τάξεις του πολλούς ευρωπαϊκής, αρμένικης ή εβραϊκής καταγωγής κατοίκους της πόλης. Η ιστορία μιας ομάδας δεν είναι μόνο οι νίκες και τα τρόπαια, αλλά είναι καθρέφτης ιστορίας της πόλης και του λαού της. Την ιστορία μιας ομάδας τη γράφουν οι αθλητές και ο λαός της, που είναι η μεγάλη της δύναμη. Με την έναρξη του πολέμου, το 1940, ο Αλέκος Σιώτης επιστρατεύεται και πηγαίνει στο αλβανικό μέτωπο, όπου εκεί για την ορική του στάση στις μάχες γίνεται έφεδρος αξιωματικός. Το πρώτο διάστημα της γερμανικής κατοχής τον βρίσκει στη Θεσσαλονίκη, όπου με κίνδυνο της ζωής του κρύβει στο σπίτι του και προσπαθεί να φυγαδεύσει Εβραίους που διώκονται από τους Γερμανούς. Το 1942 κατεβαίνει στην Αθήνα, όπου βρίσκονται όλα τα αδέρφια του. Εκεί τον Νοέμβριο του 1942 εντάσσεται στην Εθνική Αντίσταση. Αυτός που τον επηρεάζει είναι ο κουνιάδος του, ο Θάνος Αθηναίλης, ταγματάρχης και ένα από τα κύρια στελέχη του Ελλάς, και του αναθέτει διάφορες αποστολές. Σε μία από αυτές διείζησε ως εργαζόμενος σε ένα καζίνο της εποχής και κρυφάκουγε τις κουβέντες μεταξύ των Ελλήνων συνεργατών των Ναζί. Στις 23 Φλεβάρι του 1943 ιδρύεται η οργάνωση Σύμβολο της Νεολαίας και των Αγώνων της, η θρηλυκή ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων ΕΠΟΝ. Η ΕΠΟΝ υπήρξε γνήσιο τέκνο της μεγάλης δεκαετίας του 1940, της αιαμικής αντίστασης και της εξόδου στο προσκήνιο της ιστορίας των εργατικών λαϊκών μαζών με μπροστάρι τους κομμουνιστές. Παραμονές της απελευθέρωσης μετρούσε περίπου 600.000 μέλη. Πάνω από 30.000 μέλη της ήταν ταυτόχρονα αντάρτες του Ελλάς. Βασικές θέσεις της ΕΠΟΝ, σύμφωνα με τα ιδρυτικά της κείμενα, ήταν η εθνική απελευθέρωση, η πλήρη ανεξαρτησία και κυρία της Ελλάδας, η υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της νέας γενιάς στη ζωή, στη μόρφωση και στον πολιτισμό, η εξολόθρευση του φασισμού τόσο στα χρόνια της κατοχής όσο και μετά, με όποια μορφή και αν παρουσιαζόταν, ο αγώνας κατά των εμπεριαλιστικών πολέμων για την κατοχήρωση της ειρήνης
με βάση την αυτοδιάθεση των λαών, των νεολαίων και την αδελφική συνεργασία τους, η ανοικοδόμηση της Ελλάδας από τα ερείπια του πολέμου προς το συμφέρον και την ευημερία ολόκληρου του λαού της, το δικαίωμα ψήφου στην απελευθερωμένη Ελλάδα στους νέους από την ηλικία των 18 ετών και άνω. Μέλος της ΕΠΟΝ γίνεται και ο Σιώτης, η οποία οργανώνει τις ποδοσφαιρικές ομάδες ΕΠΟΝ Αθηνών και ΕΠΟΝ Πειραιά. Ο Σιώτης αγωνίζεται με την ΕΠΟΝ Αθήνας. Οι δύο αυτές ομάδες έδωσαν φιλικούς αγώνες και συμμετείχαν σε αρκετές αντιστασιακές ενέργειες. Τον Ιούνιο του 1944, με πρωτοβουλία της αθλητικής ΕΠΟΝ, οργανώθηκαν πανελλήνιοι αγώνες στίβου, γεγονός που συντέλεσε στη μεγαλύτερη συμμετοχή του αθλητικού κόσμου στις μασχητικές εκδηλώσεις και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της νεολαίας μας ενάντια στη δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια της μάχης της Αθήνας και των Δεκεμβριανών, πήραν μέλος πολλοί αθλητές από διάφορα αθλητικά σωματεία. Δύο από τα πιο γνωστά θύματα των Δεκεμβριανών υπήρξαν οι επιφανείς ποδοσφαιριστές της εποχής, Δημήτρης Αργυρός του Εθνικού και Μιχάλης Αναπατερός του Ολυμπιακού. Την αγωνιστική περίοδο 1945-1946 αγωνίζεται αρχικά με τον Απόλλων Αθηνών και έπειτα με τον Άρη Θεσσαλονίκης, κατακτώντας το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Ο τίτλος εκείνης της χρονιάς θα κρινόταν στις 23 Ιουνίου προτελευταία αγωνιστική στο ματς Άρης ΑΕΚ στο γήπεδο Συντριβανίου με τελικό σκορ 4-1 υπέρ του Άρη. Η αθηναϊκή εφημερίδα Αθλητική Ιχώ έγραψε για αυτό το ματς. Οι κίτρινοι δαίμονες αγωνίστηκαν με απαράμιλη μαχητικότητα και σθένος και εξουδετέρωσαν την ανώτερη τεχνική της ΑΕΚ. Κορυφαίοι του Άρεως ήταν οι Κολονιάρης, Βικελίδης και Σιώτης. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέχθηκε από την ένσταση που έγινε από τον Ολυμπιακό και ΑΕΚ, η οποία αφορούσε αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή Αλέκου Σιώτη. Υποστήριζαν ότι ο ποδοσφαιριστής άνοικε στον Απόλλωνα και κακώς πήρε μέρος στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του Άρη. Ο αληθινός λόγος της ένστασης ήταν τα πολιτικά, πιστεύω, και η δράση του Αλέκου Σιώτη. Στις 9 Εβδόμου του 1946, η εφημερίδα Μακεδονία ανακοινώνει ότι μετά τις ενστάσεις του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, η ΑΕΚ ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια. Τελικά όμως ο Άρης δικαιώθηκε στην έφεση που είχε υποβάλει και κατέκτησε εκείνο τον τίτλο που δίκαια είχε κερδίσει στους αγωνιστικούς χώρους. Από εκείνη τη χρονιά οι δυσκολίες και το κυνηγητό για τον Αλέκο Σιώτη αυξάνεται και το Φλεβάρι του 1948 το στέλνουν εξορία στη Μακρόνησο στο τρίτο κέντρο παρουσίας εξωματικών. Η δύναμη του κέντρου εκείνη την περίοδο ήταν περίπου 1.100 άτομα, από αυτούς περί τους 120 ήταν μόνιμοι αξιωματικοί και οι υπόλοιποι έφεδροι. Όλοι σχεδόν στελέχοι της αμυντικής εθνικής αντίστασης. Μετά την Μακρόνησο επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, όπου τον Ιούνιο του 1949 παίζει το τελευταίο μάτς με την ομάδα του Άρη και κρεμάει τα παπούτσια του σε ηλικία 32 ετών. Το υπόλοιπο της ζωής του, μέχρι να πάρει σύνταξη, εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος, ως ανταμοιβή για τα χρόνια παρουσίαση στην ομάδα του Άρη. Εκείνη την εποχή, η πληρωμή των ποδοσφαιριστών ήταν μια δουλειά για να ζήσει την οικογένειά τους. Τότε το ποδόσφαιρο ήταν ένα τεχνικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τότε ήταν καλώς καμωμένα. Σήμερα όμως στο ποδόσφαιρο κάνουν κουμάντο εφοπλιστές, τραπεζίτες, πετρελαιάδες, καπνέμποροι, μεγαλοξενοδόχοι, καναλάρχες. Το ποδόσφαιρο ξεκίνησε ως λαϊκό και λιμανίσιο σπορ. Είναι αλήθεια ότι με το πέρασμα των χρόνων πέρασε στα χέρια επιχειρηματιών, οι οποίοι μέσω αυτού επιδίωκαν να αποκομίσουν κέρδη και να εξυπηρετήσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, αλλά και να καταξιωθούν κοινωνικά, να προβάλλουν την εικόνα τους. Για παράδειγμα, η δυναστεία Ανέλη, ιδιοκτήτρια της Fiat και της Juventus, ο Μπερλουσκόνη στο Μιλάνο και τόσοι άλλοι. Παρομοίως και στην Ελλάδα τα παραδείγματα είναι γνωστά. Τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα πνίγουν τον αθλητισμό, τροφοδοτούν την πολύμορφη βία και οδηγούν σε φαινόμενα όπως η δολοφονία του Άλκη Καμπανού πριν 2,5 χρόνια από μια εγκληματική ομάδα σε πολλά εισαγωγικά οπαδών. Τίποτα δεν άλλαξε από εκείνη τη μέρα. Η κυβέρνηση επιλέγει ως λύση την πεπατημένη της καταστολής και των κλειστών γηπέδων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το μόνο κόμμα που παίρνει ξεκάθαρη θέση και αναδεικνύει την αιτία των περιστατικών σαπίλα στο ποδόσφαιρο. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται και να προσφέρει ποιοτικό θέαμα, μπορεί να προσφέρει ποιοτικό θέαμα χωρίς αυτούς. Για να αποτελούν το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός δικαίωμα της νεολαίας και του λαού, χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Η πραγματική εξυγίανση απαιτεί τη δημιουργία ενός άλλου ποδοσφαιρικού οικοδομήματος, που θα χρηματοδοτείται από το κράτος, θα ελέγχεται σε τακτική βάση από τα φύλαθλα και άλλα λαϊκά όργανα, θα διοικείται από πραγματικούς φυλάθλους, θα αποκλείει κάθε επιχειρηματική δράση στο ποδόσφαιρο. Έτσι, οι πορείες των ομάδων δεν θα καθορίζονται εντός γηπέδων. Ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα μπορεί να υπάρξει μόνο αν την εξουσία την έχει ο λαός και όχι οι επιχειρηματίες. Κλείνοντας, μετά το 1974 ο Σιώτης γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπου παραμένει μέχρι το τέλος της ζωής του στις 8 Οκτώβρου του 2004, σε ηλικία 87 ετών.
Ήταν μέλος της ΚΟΦ Φανούρη, η οποία τον είχε τιμήσει το 1994 για την αδιάκοπη προσφορά του στους αγώνες του κόμματος. Θα κλείσω την ομιλία μου με τα λόγια του ίδιου του Αλέκου Σιώτη, όπως καταγράφηκαν στο Ριζοσπάστη το Νοέμβριο του 1991, σε μια δύσκολη περίοδο για το κόμμα, όπου οι λεγόμενοι ανανεωτές μέσω του συνασπισμού, την πορεία όλων αυτών την είδαμε μετέπειτα, ήθελαν να το διαλύσουν, γράφει ο σύντροφος Αλέκος. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους ανανεωτές που κυλίδωσαν το όνομα κομμουνιστής, γιατί φαίνεται δεν γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη. Αυτός ο τίτλος κομμουνιστής θα πει να σε βάλουν μέσα σε τσουβάλι μαζί με γάτα, εμπειρία μου από τη Μακρόνησο, να σε βουτάνε στη θάλασσα ή να σε στείλουν στα 6 μέτρα και να φωνάζεις «Ζήτω το ΚΚΕ», ενώ θα γλίτωνες τη ζωή σου αν έλεγες «Αποκηρύσου το ΚΚΕ». Πράγμα που κάνατε εσείς σήμερα χωρίς να σας απειλήσει κανένας ότι θα σας σκοτώσει. Αυτό θα πει κομμουνιστής, κύριε ανανεωτές. Και σας ρωτώ, έζησε κανείς από εσάς τέτοιες ηρωικές στιγμές που κοσμούν τους αγώνες του κόμματος? Στιγμές που εσείς τις λερώσατε, τις ξεχάσατε ή δεν τις ξέρετε μερικοί? Ευχαριστώ.